μες στους ωκεανούς. Των παιδικών ματιών σου διάβαζα τη χαρά σε κάθε της μορφή. Μες στην ψυχούλα σου την παιδική. Διάβαζα στην όψη σου την κάθε μου στιγμή που έδωσα για σένα. Να βρεις την ευτυχία στου ήλιου το φως. Παιδί μου, όταν τα μάτια σου τα βλέπω δακρυσμένα, βλέπω χιλιάδες όνειρα δικά μου που πήγανε χαμένα. Ωστόσο σε βλέπω, σε αφουγκράζομαι, σε καμαρώνω και αφήνομαι στη δική σου σκέψη που τόσο καλό μου κάνει. Κι αν δεν έχω τώρα όνειρα να κεντήσω, να υφάνω, να ζωγραφίσω. Ωστόσο δεν χάθηκαν όλα. Έχω εσένα, έχω τον ήλιο. Και την Παρασκευή θα κάνει και η ΑΔΔ, της οποίας το Γενικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει νέα 48ωρο επεργεία την ερχόμενη εβδομάδα. Στάσεις εργασίας έχουν εξαγγείλει για σήμερα οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, ΕΑΣ, ΙΛΠΑΠ και ΙΣΑΠ. Η στάση θα αρχίσει στις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 4 το απόγευμα. Την Πέμπτη θα γίνουν στάσεις εργασίας από τις 5 έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Με απεργίες όμως θα αρχίσει και η νέα σχολική χρονιά. Την Πέμπτη έχουν εξαγγείλει απεργία οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι καθηγητές. Το μεσημέρι θα συζητηθεί από το Μονομέλες Πρωτοδικείο Αθηνών η κοινή αγωγή της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοείας, Ολυμπιακής Τουριστικής και Olympic Catering κατά της διοικήσεως της Ομοσπονδίας των Συλλόγων της Πολιτικής Αεροπορίας. Με την αγωγή ζητείται να κηρυχθεί παράνομη η 24ωρη απεργία που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι για την 5η 13 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας στη συνδιάσκεψη του κινήματος για την τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στην οικονομική της πολιτική δεν διαθέτει καμία εθνική στρατηγική που θα δικαίωνε τα αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα, όπως τα χαρακτήρισε, μέτρα που λαμβάνει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ,